Μου άρεσε αυτό που διάβασε για το βίο του Αγίου Αυγουστίνου, μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας. Και που είπε στο τέλος, μακάρι κι εμείς τέτοιο τέλος να έχουμε, για την αθάνατη ψυχή, είναι όλα για την αθάνατη ψυχή. Και θυμήθηκα μια μικρή ιστοριούλα, να δείτε πόσο διδακτική είναι αυτή η ιστοριούλα για την αθάνατη ψυχή μας. Μια φορά, λέει, και έναν καιρό είχε μια βασίλισσα η οποία είχε 4 συντρόφους, αλλά πάνω απ' όλα έδειχνε αδυναμία στον 4ο σύντροφό της. Τον στόλιζε με ακριβά ρούχα, του χάριζε πάντα τα καλύτερα, τον στόλιζε με κοσμήματα, του φορούσε αρώματα και του φερόταν πολύ γενναιόδωρα. Ο 4ος σύντροφός της. Ο 3ος σύντροφος της βασίλισσας είχε μεγάλη αυτοπεποίθηση. Ήταν αλαζόνας, όμως εκείνη τον αγαπούσε και τον σύστηνε με υπερηφάνεια στον κύκλο της και φοβόταν μήπως κάποια μέρα θα την άφηνε για άλλη γυναίκα. Ο 2ος σύντροφός της ήταν πάντα ευγενικός και υπομονετικός μαζί της, και όταν εκείνη αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα, ήξερε ότι μπορούσε να βασιστεί πάνω του, ότι θα την άκουγε και θα την βοηθούσε στη λύση του. Ο 1ος σύντροφός της, αν και ήταν πιστός σαν σκυλί και βρισκόταν πάντα δίπλα της, εκείνη δεν του έδινε καμιά σημασία. Τον παραμελούσε, τον ειρωνευόταν και τον έδιωχνε από κοντά της. Και μια μέρα η βασίλισσα αρρώστησε βαριά και κατάλαβε ότι θα πεθάνει. Σκέφτηκε τότε τους 4 συντρόφους της και σκέφτηκε ότι σε λίγο δεν θα έχει κανένα. Έτσι τους φώναξε όλους μπροστά της και ρώτησε πρώτα τον 4ο, που ήταν η μεγάλη της αδυναμία: «Σ' αγάπησα περισσότερον από τους άλλους, σε είχα πάντα στα πλούτη, ντυμένο με όμορφα ρούχα και μέσα στην καλοπέραση πάντα σε είχα. Δεν σου χάλασα ποτέ χατήρι. Τώρα που πεθαίνω θα με ακολουθήσεις για να έχω παρέα εκεί που πάω?» «Δεν υπάρχει περίπτωση», της λέγεις. «Εσύ το δρόμο σου και εγώ το δικό μου». Έτσι κοφτά και την παράτησε σύξυλη. Το λάγια του την πλήγωσαν σαν μαχαίρι στην καρδιά. Μετά ρώτησε τον 3ο σύντροφό της: «Σ' αγάπησα με όλη μου τη ζωή και πάντα γύρευα τη συντροφιά σου. Τώρα που πεθαίνω θα με ακολουθήσεις στο θάνατο?» «Όχι φυσικά», της απάντησε εκείνος. «Η ζωή είναι πολύ ωραία για να την αφήσω. Όταν πεθάνεις θα παντρευτώ άλλη». Η βασίλισσα ένιωσε να της κόβεται η αναπνοή και η καρδιά της βούλιαξε. Ύστερα ρώτησε τον 2ο σύντροφό της: «Πάντα ερχόμουν σε σένα για βοήθεια και πάντα ήσουν εκεί για μένα. Όταν πεθάνω θα με ακολουθήσεις για να μου κρατάς συντροφιά?» «Λυπάμαι, δεν μπορώ να σε βοηθήσω τώρα. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να περπατήσω μαζί σου μέχρι τον τάφο σου», απάντησε το παλικάρι, κάνοντας την καρδιά της να ραγίσει και πάνε και από τη θλίψη και αυτή τη φορά. Τότε ακούστηκε μια φωνή: «Εγώ, βασίλισσα μου, εγώ θα έρθω μαζί σου, θα σε ακολουθήσω όπου πας». Και η βασίλισσα γύρισε να δει από πού ερχόταν η φωνή και είδε τον 1ο σύντροφό της, ο οποίος δεν ακούν, όπως είπαμε, δεν τον αγαπούσε πεθύνω. Φαινόταν πολύ ταλαιπωρημένος και παραμελημένος. Θρηνώντας, η βασίλισσα είπε: «Αχ, τι λάθος έκανα, η δύστυχη. Έπρεπε να σε είχα προσέξει περισσότερο όταν είχα την ευκαιρία», είπε, και ξεψύχησε. Ήταν ήδη πολύ αργά. Και εδώ τελειώνει, χριστιανοί μου, το παραμύθι.
και αρχίζει η πραγματικότητα. Η βασίλισσα που είχε 4 συντρόφους στη ζωή του, στη ζωή της, είμαστε εμείς. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε 4 συντρόφους. Ο 4ος σύντροφός μας, που το αγαπούμε πολύ, όπως και η βασίλισσα, είναι το σώμα μας. Όση προσοχή και αγάπη και αν του δώσεις, όσα και αν του προσφέρεις, όσο και αν το στολίσεις, όση αδυναμία και να του δείξεις, όταν έρθει η στιγμή να πεθάνεις, θα σε εγκαταλείψει χωρίς ίχτο. Ο 3ος σύντροφός σου είναι η περιουσία σου. Αυτό το κοινωνικό στάτους που λέμε. Και ό,τι υλικών κατέχεις, ό,τι υλικά, βρίσκονται μαζί σου όσο είσαι εν τη ζωή. Όμως, μπορεί να σε εγκαταλείψουν και σίγουρα όταν έρθει η ώρα να φύγεις, ακολουθούν άλλους και σε έχουν κιόλας ξεχάσει. Και ο 2ος σύντροφός σου είναι η οικογένεια και οι φίλοι μας, ο περίγυρος μας. Όσο κι αν βρίσκονται κοντά σου, την ίστατη ώρα, μόνο να σε ξεπροβοδήσουν μέχρι τον τάφο, όπως έκαμε και ο 3ος. Μόνο αυτά μπορούν. Όμως να έρθουν μαζί σου, δεν μπορούν. Και ο 1ος σου σύντροφος, ποιος είναι? Η ψυχούλα μας. Που σχεδόν πάντα παραμελημένη από το κυνήγι του πλούτου και της δύναμης και της εξουσίας και των υλικών αγαθών. Όμως η ψυχή σου είναι η μόνη που θα σε ακολουθήσει όπου και αν πας. Η μόνη που θα ζήσει αιώνια. Γι' αυτό να καλλιεργήσουμε το πνεύμα μας και να δυναμώσουμε την πίστη μας. Να διατηρήσουμε ζωντανή τη ψυχή μας. Γιατί αυτή είναι που μας συντροφεύει για πάντα. Και να λέμε, ψυχή μου, την ψυχή σου να προσέχεις, πάντοτε να μην τη χαρίζεις σε κανέναν. Η ψυχή ανήκει μόνο σε σένα και στο Θεό, σε κανέναν άλλο. Αυτό θα είναι το μήνυμα το οποίο θα φύγετε σήμερα από εδώ, και εγώ και εσείς. Η ψυχή ανήκει μόνος σε σένα, σε μένα και στο Θεό. Πού ποτέ αλλού, χριστιανοί, μην την πουλήσουμε. Η χάρη του Θεού και ο Άγιος Αυγουστίνος που γιορτάζει σήμερα να μας ευλογούν και να προσεύχονται για μας, για την ψυχή μας. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Καλή σας ημέρα.